αποκάλυψη για την πολυσυζητημένη μονταρισμένη συνομιλία της βραδιάς του δυστυχήματος των Τεμπών. Όπως προκύπτει από έγγραφα που αποκαλύπτει το Βήμα της Κυριακής και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, η έρευνα από τις αρμόδιες αρχές για το πώς έγινε η διαρροή των ηχητικών άρχισε το Μάρτιο του 2023, όμως ο σχετικός φάκελος ήταν καταχωρημένος στα δικαστικά αρχεία αντί υπόθεση του ΟΣΕ, υπόθεση του ΟΤΕ. Την ύπαρξη έρευνας φάντασμα για την υφαρπαγή των ηχητικών αρχείων του ΟΣΕ τη νύχτα της τραγωδίας των Τεμπών, η οποία είχε αρχίσει εδώ και ένα χρόνο, αλλά χάθηκε στα συρτάρια της ελληνικής αστυνομίας, αποκαλύπτει το Βήμα της Κυριακής και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Όπως προκύπτει από έγγραφα που έχει στη διάθεσή του το Βήμα της Κυριακής, η έρευνα άρχισε το Μάρτιο του 2023 με άλλη αφορμή, αλλά ο σχετικός φάκελος ήταν καταχωρισμένος στα δικαστικά αρχεία σαν υπόθεση του ΟΤΕ και όχι του ΟΣΕ. Η έρευνα άρχισε με αφορμή καταγγελίες της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης του ΟΣΕ και, όπως αποκαλύπτει το Βήμα της Κυριακής, ανατέθηκε σε εισαγγελέα πρωτοδικών, ο οποίος ζήτησε τη διερεύνησή του από το Τμήμα Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας στην Ομόνοια. Ο εν λόγω φάκελος κινήθηκε για μήνες μεταξύ αστυνομικών υπηρεσιών, χωρίς να γίνει καμία σημαντική ενέργεια. Και η έρευνα, παρότι είχαν παρέλθει 13 μήνες, φαινόταν να μην είχε ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με την εφημερίδα, αρμόδια αξιωματικοί της Ελλάς επισήμαναν ότι ουδέποτε υπήρξε ανάθεση της ελογοέρευνας σε αστυνομική υπηρεσία της Ομόνοιας. Στη 13 Μαρτίου του 2023, το Σωματείο Εργαζομένων του ΟΣΕ έκανε επίσημη καταγγελία και προσφυγή στην εισαγγελία τότε για να διερευνηθούν αυτές οι διαρροές που είχαν γίνει. Μέχρι σήμερα δεν έχει βγει κάποιο αποτέλεσμα, τουλάχιστον που να το ξέρουμε εμείς. Οι οικογένειες των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας συνεχίζουν τις ενέργειές τους για την αποκάλυψη όλης της αλήθειας, ενώ πρόσφατα εντοπίστηκαν και συντρίμια τρένου στα χώματα που μεταφέρθηκαν από τα Τέμπη. Στο χώμα που έγιναν οι δειγματοληψίες από τη Χημική Υπηρεσία Λάρισας, σκάβοντας σε διαφορετικά βάθη για να λυθούν τα δείγματα, προέκυψαν και κάποια μικρά κομμάτια συντρίμια από το τρένο. Σίγουρα όχι κάτι σημαντικό. Αποδεικνύεται ότι υπάρχουν πράγματα εκεί που έπρεπε να έχουν φυλαχτεί και να έχουν εξεταστεί νωρίτερα. Και άρα πολύ κακώς κάποιος πήρε την απόφαση αυτά τα χώματα να τα πετάξει, θεωρώντας τα άχρηστα. Δικαίωση είναι να κλείσουμε τώρα και να πάω σπίτι να δω τα παιδιά μου. Αυτή είναι η δικαίωση για μένα. Το τέλος θα το πούμε εμείς. Οι συγγενείς και κανένας άλλος. Τα δείγματα από τα χώματα έχουν πάει στο χημείο του κράτους και αναμένονται οι απαντήσεις σε 1,5 μήνα περίπου.